Με κομμωδία σας αφήσαμε, με κομμωδία σας ξαναβρίσκω. Σταθερά τα τελευταία χρόνια, έρχομαι συνέχεια. Έχω 6 χρόνια τώρα που ήταν να μην ξεκινήσω, αλλά έρχομαι. Τελευταίο ο Λευτεράκης, δεν ήταν. Ναι, πέρυσι το Πάσχα ήταν ο Λευτεράκης. Ναι, ωραία δουλειά, με φίλους καλούς, αγαπημένους. Πιο παλιά ήταν το Δεν Ακούω, Δεν Βλέπω, Δεν Μιλάω, με άλλους φίλους αγαπημένους. Και τώρα ξανά με τους ίδιους φίλους αγαπημένους του Δεν Ακούω, Δεν Βλέπω, Δεν Μιλάω. Είμαστε εδώ. Δεν θα με τρελάνεις εσύ εμένα. Για να πούμε για το δικό σας ρόλο. Αυτό είναι μια τρελή κωμωδία. Το έχει συνοθετήσει ο Βασίλης Οδωμόπουλος. Δεν ξέρω αν μιλήσαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ναι. Ο δικός μου ρόλος είναι ένας σατανικός υπηρέτης, λίγο ιδιόρυθμος και ιδιόμορφος. Θα τον δείτε και στην παράσταση. Δεν είναι απλή περίπτωση. Από το ενδυματολογικό του μέχρι τη συμπεριφορά του, την κοινωνική του, τη σεξουαλική του, τα πάντα. Είναι η χρονιά περίεργη για μένα φέτος σε θέματα ρόλων. Αλλά είναι πολύ. Αγαπάει το αφεντικό του, σε εισαγωγικά αφεντικό, το Σπύρο τον Σπαντίδα. Βοηθάει, τον στηρίζει και του στείλει μια παγίδα για καλό του. Θα τα πούμε σκηνή. Εγώ το μόνο που έχω να πω και νομίζω ότι λέω αλήθεια σε αυτό και το έχουν δει και οι θεατές τα τελευταία χρόνια, ότι όταν λέμε κάνουμε μια κωμωδία, και είναι μια ωραία καθαρή κωμωδία, χωρίς βομολογίες, χωρίς τίποτα, φτιαγμένη μαεστρικά από δύο παιδιά, τον Παναγιώτη Καποδίστρια και τον Αργύρη Γιαμάλογλου, που είναι η συγγραφής, και σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλου, ενός πολύ εξαιρετικού σκηνοθέτη. Γέλιο. Ο κόσμος αφήνεται, γελάει, γιατί έρχεται πολύ φορτωμένος, πολύ προβληματισμένος για με αυτή την καθημερινότητα. Όχι, εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί η παράσταση παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Γι' αυτό και ήρθε και εδώ, κάνει αυτό το ταξίδι. Ο κόσμος γελάει, ναι, γελάει πολύ. Αυτό, δηλαδή, εμείς 2 ώρες που είμαστε πάνω στη σκηνή, αυτό το πετυχαίνουμε. Από εκεί και πέρα. Οι άλλοι θα τους το πάρουν το γέλιο μόλις βγουν από το θέατρο, όπως μας κάνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά εμείς αυτές τις 2 ώρες θα τους κάνουμε λίγο να ξεχαστούν και να περάσουν καλά. Και οι Θεσσαλονικοί γελάνε πολύ. Γελάμε πολύ, αλλά προβληματιζόμαστε όμως και πολύ. Πολλά τα προβλήματα της πόλης πια. Και εσείς, αν κάνετε μια βόλτα χρονιά με τη χρονιά, βλέπετε ότι δεν είναι η Θεσσαλονίκη που ξέρουμε. Ναι, εντάξει, είναι περίεργο. Υπάρχει μεγάλη ανεργία, πολλά λουκέτα στο κέντρο. Ξέρω, γιατί έχω φίλους εδώ, σε κουμπάρους. Έχω φίλους. Είναι αρρωμένο ούτως ή άλλως. Είναι λυπηρέ. Είναι, ναι, και αυτό το πράγμα. Δεν θα τελειώσει ποτέ εδώ που σκάβουν χρόνια. Πολλά. Δεν φαίνεται να τελειώνει. Δεν βρίσκουμε πάτο στο σκάψιμο, έτσι. Βρίσκουμε αρχαία. Α, είναι θέμα. Εντάξει, καλά είναι τα αρχαία. Α, τα κρατάμε όμως τα αρχαία, γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι θα μείνετε Θεσσαλονίκη μέχρι πότε. Θα είμαστε εδώ, Δευτέρα του Πάσχα είναι η πρεμιέρα μας. Όλη αυτή τη βδομάδα θα είμαστε κάθε μέρα, νομίζω την Τρίτη έχουμε ρεπό. Και μετά για άλλες 3 εβδομάδες θα ερχόμαστε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Με Σαββατοκύριακα διπλές παραστάσεις. Εισιτήρια ωραία για όλους τους ανθρώπους. Και τιμές από 10 ευρώ σε κοινών μας. Ναι, έχει. Όσο θέλω ο καθένας του, θα του έχουμε τιμές. Όχι, εντάξει, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, έτσι. Ναι. Πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Βεβαίως. Η διασκέδαση έχει γίνει είδος πολυτελείας, δυστυχώς. Το θέατρο, κοίταξε να δεις, είναι ένα πράγμα. Διασκέδαση είναι, ναι, είναι ένα λαϊκό πράγμα. Ξεκίνησε από τον δρόμο, παίχτηκε, πεζόταν για όλη την οικογένεια από τα αρχαία χρόνια. Εδώ γεννήθηκε το θέατρο, έτσι. Πρέπει να είναι προσιτό για όλο τον κόσμο. Κανονικά η Ελλάδα έπρεπε να είναι, δηλαδή τα θέατρα της να είναι πάντα γεμάτα. Εδώ γεννήθηκε το θέατρο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μεγάλο θέμα όμως αυτό. Πρέπει να ξεκινήσει. Συγγνώμη, συνεχώς το έπρεπε να. Ναι, ακριβώς αυτό που είπες. Και έπρεπε να γίνει, το θέατρο έπρεπε να είναι εξαγωγή για την Ελλάδα. Έτσι, εξαγωγή, να στέλνουμε παραστάσεις έξω και να έρχεται ο κόσμος εδώ να βλέπει. Δεν μπορεί να βλέπουν στην Αγγλία θέατρο να λένε πάνω να δω αυτό το άλλο. Για ποιο λόγο, ή στη Νέα Υόρκη τώρα, σαν έτσι, καλά καθόλου. Βέβαια, εντάξει, και εδώ έχουμε αρχαία θέατρα, όλη η Ελλάδα έχει αρχαία θέατρα. Ένα μόνο το καλοκαίρι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι έπρεπε και στην Αθήνα κάτι να δημιουργηθεί, ένα πράγμα. Ένα χώρο, δεν ξέρω τι. Και η κρατική δημοσίευση χώρη. Και στη Θεσσαλονίκη. Εθνικό, κρατικό. Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε τι προβλήματα υπάρχουν με τους ηθοποιούς. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα θα μου πεις μπορεί να μην γίνεται, δεν είναι εφικτό, δεν ξέρω. Αλλά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που είναι μεγάλη προορισμή τουριστική, έτσι, και το χειμώνα. Έπρεπε να λειτουργεί μια σκηνή έστω. Υπάρχουν πολλές ιδέες, αλλά. Για 2 φορές τη βδομάδα. Για 2 φορές τη βδομάδα να παίζει αρχαίο δράμα, να παίζει ελληνικό ρεπερτόριο, να παίζει κάτι αυτό που. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και. Όχι, πολύ καλές είναι ιδέες. Στην Υπουργό Τουρισμού. Θα τα πούμε. Χρειάζονται να βοηθάμε. Λοιπόν, μελλοντικά σχέδια, βγείτε περιοδία μας, είπε ο κύριος Πασχολάκης. Ναι, μάλλον θα είμαστε καλοκαίρι, θα κάνουμε μια βολτίτσα με το. Εντάξει, έχουμε και τα. Εγώ τα τηλεοπτικά μου συνεχίζονται, είμαι στους μαθητές στον Αντένα.
μια ωραία δουλειά που γίνεται. Τυχερό τουλάχιστον τηλεοπτικά φέτος. Ναι, ναι. Καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, όλα καλά. Γιατί προβλήματα και εκεί πάρα πολλά με όσους μετέχουν και στην τηλεόραση. Παντού. Δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθούν προς το παρόν, ας έρθουμε εδώ πέρα να γελάσουμε. Δεν θα με τρελάνεις εσύ εμένα. Δεν θα σας τρελάνω. Λοιπόν, θα μας τρελάνετε εσείς επί σκηνής συνέχεια. Αυτό θα κάνουμε.